Υπήρχε πιθανότητα να συμβεί αυτό, παιδιά, τώρα. Υπήρχε πιθανότητα, πήγαινε κοντά στα πλήκτρα σου. Υπήρχε πιθανότητα να συμβεί αυτό ενώ είμαστε εδώ πέρα. Καναλάρα! Έλα! Είναι κανονικό ή κάνετε πλάκα? Να φτιάξουμε το φίκο. Είμαι δίπλα στο φίκο, ρε. Αποκλειστικό είναι. Είναι, είσαι πλάκας. Γιώργο, τι γίνεται, Γιώργο? Όλα καλά, όλα καλά. Είμαι ο άνθρωπος ο οποίος είχε την ιδέα για τον Τριαντάφυλλο, φίλε. Επομένως, ήθελα να βγω αποκλειστικά σε εσένα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Γιώργο... Έχω και χειρότερες ιδέες. Έχω χειρότερες ιδέες για μεγαλύτερο πρόβλημα. Α, και κάνεις πιο κοντά στην κάμερα, γιατί και εσύ πια από τον ήλιο και εσύ. Και πήγαινε, έλα. Να σου πω, jet lag. Εσύ πήγες, ήρθες, έκανες ένα πήγαινε, έλα. Μπήκε, βγήκε. Στο αεροπλάνο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Πες μου λίγο ακριβώς, τι συμβαίνει τώρα εκεί, Χριστιανέ μου? Ζούνε οι παίκτες. Ζούνε οι παίκτες, αυτό με ενδιαφέρει. Είναι καλά, είναι καλά. Τους είδα χθες, κάναμε και ένα αγώνισμα. Τίποτα, έχουν μπει στην τελική ευθεία. Τελική ευθεία. Ναι, μικρή ευθεία. Ναι, απλά γιατί την τελευταία φορά εμένα με έκαψες. Δεν ξέρω και αυτοί αν καταλαβαίνουν ή κουνάνε το κεφάλι για το γύρισμα και μετά ρωτάνε στο διάλειμμα το δάσκαλο. Τους είπες είναι ατομικό, αλλά την ίδια στιγμή θα είναι μη ατομικό και μπορεί να παίξουμε και με τους Τούρκους. Μετά όμως θα παίζουν και άντρες με γυναίκες μαζί. Γιατί... Ναι, αλλά μην κάνεις τέτοια εσύ. Ναι. Πα, αυτό, τελειώσαν. Μπράβο, τα είπαν όλα. Η τελική. Λοιπόν, okay. Πες. Η μόνη αλλαγή που θα γίνει τώρα είναι ότι θα είναι μεικτό. Δηλαδή θα παίζουν και αγόρια και κορίτσια. Και πλέον θα είναι καθαρά ατομικό, δηλαδή δεν θα υπάρχει ψηφοφορία όλων των survivors. Αυτό εμένα κάνουν... μου άρεσε που είπα, που κάνετε. Αυτό. Κερδίζεις τον αγώνα Σιλίας, έρχεσαι το βράδυ στο συμβούλιο, δείχνεις έναν ο οποίος είναι υποψήφιος προς αποχώρηση. Done. Τσακ, 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 τσακ. Τσακ, τσακ, τρεις υποψήφοι. Ξεκαθάρισμα λογαριασμό. Μπαμ, μπαμ, να σου πω, εγώ γιατί δεν ήρθα το Πάσχα? Δεν ξέρω γιατί δεν ήρθες, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πλάνο να έρθεις. Πότε τελειώνετε? Τελειώνουμε. Εσείς πότε τελειώνετε, να δούμε πώς τελειώσουμε μαζί. Κοίτα, εμείς έχουμε τώρα λίγες εβδομάδες, οι οποίες μετριώνονται στο χέρι. Στο χέρι. Στο χέρι. Και εμένα, και εμένα, στο ένα χέρι. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί να... Εμένα έτσι, είναι... Μπορεί να... Όχι, άμα είναι έτσι, δεν προλαβαίνω να έρθω, Δομήνικο. Ναι, να είναι, άμα είναι... δεν μπορώ με τον Γιώργο. Άμα είναι όσο ήτανε, να κάνουμε ένα τέτοιο. Υπάρχει πλάνο πάντως. Υπάρχει. Ωραία, μπράβο, 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 μπράβο. Ή τουλάχιστον, άμα δεν προλάβω, να μιλήσω με τον Μπόγδανο που τον ξέρω να με πάρει αυτές τις διακοπές. Έχει κλείσει τρεις μήνες που δεν έχει πάει δύο φορές Μαϊάμι. Να πάει στα Μπρικυπονήσια να πάω κι εγώ. Νομίζω ότι οι διακοπές που κέρδισε ο Μπόγδανος στο... δεν είναι Πρικυπονησιά, νομίζω είναι στο Τσεσμέ. Τσεσμέ, είναι λίγο καλύτερο από το Μαϊάμι. Α, θα πάω εκεί λοιπόν, που είναι και πιο κοντά. Mm. Μην σας βάζω και σε έξοδα, τη μίντια. Γιώργο, θα ήθελα πάρα πολύ, θα ήθελα πάρα πολύ να έρθεις από εδώ. Δεν ξέρω αν θα γίνει φέτο. Του χρόνου θα γίνει, φαντάζομαι. Θα ξαναγίνει Survivor του χρόνου. Δεν ξέρω, υπάρχει μια θετική διάθεση. Ωραία. Σε όλο τον κόσμο. Τώρα... Το τελευταίο λόγο έχουν τα κανάλια και η παραγωγή. Δηλαδή, αν ήταν στο χέρι μου, θα το ξανά κάνω. Να το ξανά κάνεις, γιατί ήσουν και εξαιρετικός, ρε Γιώργο. Μπράβο, αλήθεια σου λέω. Όχι, όχι, το εννοώ, το εννοώ. Δηλαδή και τις μέρες που έλειπες, που ο Ατζούν δεν μπορεί και το ξέρουμε, αλλά είχε ένα ενδιαφέρον. Δεν μπορεί καθόλου. Αλλά είχε ενδιαφέρον, γιατί νόμιζα θα μας στείλει το τέμα Σιλίας. Τι είναι αυτό το τέμ? Όχι, να φτιάξω εγώ το πλάνο μου, είναι πολύ μονότονο. Αυτός δεν είναι καθόλου καλά. Τι κρίμα. Δεν είμαι καλά. Έχω καθίσει καιρό εδώ. Η αλήθεια είναι ότι έχεις καθίσει καιρό. Έχω καεί εδώ. Λίγο η ζέστη. Εδώ. Ναι. Πιο κάτω είμαι άσπρος. Εσύ, γιατί δεν βγαίνεις και εσύ με ένα μαγιόν? Εντάξει, θα γίνω ριγέ, ρε φίλε. Τι μαγιόν να βγω? Α, με όχι ολός. Δεν είναι Κώστα. Χάνει που δεν είναι εδώ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Κάτι μου λέει, αλλά εγώ δεν ακούω φυσικά, γιατί είμαι ήδη στο αεροπλάνο και να έρθω Άγιο Δομήνικο. Σε περιμένουμε με το καλό να γυρίσεις την πατρίδα σου. Εκεί από την ξενιτιά. Περίμενες να φύγει ο Τριαντάφυλλος? Κοίταξε, το περίμενα γιατί υπάρχει και μια ψυχολογία κοινού, ψηφοφόρων μάλλον. Εμείς το μελετάμε στατιστικά αυτό. Ναι. Ότι όταν ένας παίκτης, επειδή μου μένει πολλές φορές μέσα, κάποια στιγμή αυτοί που τον ψηφίζουν σκέφτονται: οκ, okay, έχει κόσμο 30, δεν θα τον ψηφίσω.
Και νομίζω ότι άρχισε σιγά σιγά να πέφτει αυτό το πράγμα και. Έγινε κακή συνεννόηση. Βέβαια, όχι ευτυχώς, γιατί εδώ πέρα τον περιμένει τον τριαντάφυλλο, χαμός γίνεται. Εννοείται. Κοίτα, αυτό που με ρώτησε για τον τριαντάφυλλο κάθε φορά είναι ότι άντε πότε τελειώνουμε, γιατί περιμένω να βγω έξω να κάνω live. Βέβαια, δεν του είχα πει ότι δεν επιτρέπονται οι μουσικές ακόμη. Αυτό θα το μάθω τώρα. Μέχρι να. Θα κάνει αγωνίσματα. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται για πάντα μουσική. Δύο ανατρεπόμενα με άλλο και βάζω να τρεις. Μια χαρά. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή, καλή συνέχεια. Έλα, γεια Γιώργο. Τι ωραίος ο Γιώργος. Αλήθεια, ήταν πάρα πολύ καλός φέτος. Ένα χειρο... ήταν πραγματικά πολύ καλός. Μπράβο.